Τα είδη των τεστ τα οποία, για να τα πάρουμε έτσι και λίγο πολύ χοντρικά, υπάρχει η λεγόμενη η κλασική τεστ πυραμίδα που πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει ακούσει. Δηλαδή, έχουμε από κάτω-κάτω τα unit test, μετά έχουμε τα component test, όπου μπορεί να τεστάρουμε ένα service, και έχουμε και στο τέλος και τα end-to-end test. Τώρα, η αρχιτεκτονική λοιπόν αυτή των microservices έχει φέρει, υιοθετήθηκε για διάφορους λόγους, έτσι, και έχει και τα πλεονεκτήματά της μαζί με κάποια μειονεκτήματα φυσικά. Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι η δυνατότητα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του testing, είναι η δυνατότητα που έχουμε πλέον το να μπορούμε να φτιάχνουμε μικρότερες test suites, οι οποίες θα μπορέσουν να τεστάρουν μικρότερα κομμάτια των services τα οποία εμείς κάνουμε deploy. Άρα λοιπόν, αν έχουμε φτιάξει μια καλή αρχιτεκτονική και έχουμε κάνει ένα καλό separation of concerns, όταν μετά θα κάνουμε μια αλλαγή σε ένα service, τότε θα χρειαστεί να τρέξουμε τα unit test και τα component test, ας πούμε, του συγκεκριμένου service, και στο τέλος να τρέχουμε μια μικρή suite από end-to-end test. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να κάνουμε deploy ένα πολύ μεγάλο μονόλιθο, να τρέξουμε πάρα πολλά τεστ, τα οποία θα παίρνουν πάρα πολύ ώρα. Εδώ όμως δημιουργήθηκε και ένα... Ας πάμε λίγο, πηγαίνω εγώ μπροστά, βλέπουμε εδώ. Για όποιον ενδιαφέρεται, μπορώ μετά να σας στείλω και την αντίστοιχη αυτή, έτσι, παρουσίαση. Αν και είναι εύκολο να το γκουγκλάρετε και να το βρείτε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ωραία. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι όταν μιλάμε πολλές φορές για μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να υλοποιείται με μια αρχιτεκτονική microservices, μπορεί να περιέχει πάρα πολλά τέτοια services. Και φυσικά, πολλά από αυτά μπορεί να έχουν dependency το ένα με το άλλο. Άρα λοιπόν εδώ, από τη στιγμή που έχουμε services τα οποία κάνουν produce κάποιο, έχουμε ένα contract και είναι ο producer μας, και υπάρχουν services τα οποία κάνουν consume κάποια resources από αυτό το service, άρα είναι ο consumer μας. Δεδομένου λοιπόν ότι μπορεί να έχουμε πάρα πολλά τέτοια services και πάρα πολλά connections μεταξύ τους, αρχίζει και δημιουργείται το πρόβλημα ότι τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιο service μπορεί να αλλάξει το contract του. Δηλαδή, μπορεί εμείς να θέλαμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα post request με κάποια συγκεκριμένα παραμέτρους, με ένα συγκεκριμένο body, και για κάποιο λόγο το service το οποίο πάμε να καλέσουμε το έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, πώς εμείς διαβεβαιώνουμε ότι τέλος πάντων, τουλάχιστον το integration σε επίπεδο contract αυτών των services δουλεύει. Ο ένας τρόπος φυσικά είναι να πάμε, ας πούμε, να κάνουμε deploy όλα τα services και να αρχίσουμε εκεί πέρα και να κάνουμε end-to-end test, ή τέλος πάντων να έχουμε ένα subset από αυτά τα services και να κάνουμε κάποιο τύπου integration test μεταξύ των services. Αυτό βέβαια πολλές φορές δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Και μάλλον και πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο, γιατί το να πάμε να κάνουμε deploy όλα αυτά τα services κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα. Γιατί κοστίζει στο ότι θα πρέπει, ας πούμε, κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε κάποιο Kubernetes cluster, το οποίο θα είναι είτε στο Google Cloud, είτε στο AWS, το Azure προσπαθώ να το αποφύγω, σκεμμένα. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά κοστίζουν.
Απ' την άλλη μεριά, το να έχουμε και να βασιζόμαστε μόνο στα τεστ που είναι component test, δηλαδή σηκώνω ένα service και έχω κάνει mock όλα τα υπόλοιπα dependencies, ναι μεν μου δίνει ένα πολύ καλό feedback σχετικά με το state στο οποίο βρίσκεται το ίδιο μου το service, αλλά δεν μου εγγυάται ότι τα mocks τα οποία έχω χρησιμοποιήσει αντιπροσωπεύουν και πράγματι το πώς το state, μάλλον το contract, το οποίο εν τέλει θα μου δώσει και το άλλο service. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σε αυτό ακριβώς το κομμάτι έρχεται και μπαίνει το contract testing. Η όλη λογική του είναι ότι θέλουμε ιδανικά να τεστάρουμε το integration 2 ή και περισσότερων έτσι, services in isolation. Άρα λοιπόν χωρίς να πάμε να τα κάνουμε deploy το ένα με το άλλο. Πώς λοιπόν εδώ πέρα ερχόμαστε και το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία έχουν έρθει στην επιφάνεια πλέον και, εδώ, και το ένα κλασικό είναι το PACT, το οποίο έχει bindings για διάφορες γλώσσες. Είναι σε Java, είναι σε Go, είναι για JavaScript, Python, νομίζω έχει την πλειονότητα των γλωσσών στον οποίο μπορούμε να γράψουμε έτσι backend και γενικότερα μάλλον έτσι, εφαρμογές. Και απ' την άλλη, ειδικά για την περίπτωση του Spring Boot, υπάρχει ένα project που είναι το Spring Cloud Contract, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται κάτω από το Spring Cloud, το οποίο είναι διάφορα έτσι καλούδια που μας έχουν έρθει για πάνω στο κομμάτι, ας πούμε, των microservices, δηλαδή κάτω από αυτό μπορεί να βρει κάποιος το Hystrix, έτσι, να βρει circuit breakers, να βρει διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε ένα από αυτά που μας έχει έρθει είναι το Spring Cloud Contract. Αυτό μας το έχει δώσει ουσιαστικά και το έχει κάνει open source, μια εταιρεία η οποία και πολλά από τα κομμάτια του Spring Cloud. Έλα, να σου πω, το αμάξι εσύ το έχεις? Όχι, εγώ δεν έχω αμάξι. Λοιπόν, οπότε είναι μια εταιρεία η οποία μας έχει δώσει αρκετά πράγματα στο κομμάτι έτσι του cloud, των microservices και αναφέρομαι στη Netflix. Για εδώ πέρα, αν θέλουμε να δούμε, γιατί θα το δούμε και λίγο hands-on, πάμε να δούμε την περίπτωση ακριβώς που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς λοιπόν είχαμε δύο services, το ένα λεγόταν My Checker, το οποίο είναι κάτι σαν τύπου user management. Να το ανοίξουμε εδώ πέρα, έτσι. Είναι Spring Boot Application, το οποίο μιλούσε με ένα άλλο service, το οποίο λεγόταν CRM service και πρακτικά, ουσιαστικά όλη η επικοινωνία αυτή ήταν ότι με το που φτιαχνόταν ένας user, έστελνε ένα request το συγκεκριμένο service στο CRM service, έτσι ώστε αυτό μετά να πάει να μιλήσει με κάποιους mail providers και να σταλθεί το αντίστοιχο email στον user, το οποίο θα έχει το link για το registration. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι το CRM service, αυτός είναι ο producer και από την άλλη μεριά το My Checker service είναι ο consumer. Αυτό λοιπόν είναι που θα δούμε σε λίγο, hands-on. Η λογική εδώ, όπως βλέπετε, είναι ότι ο producer μπορεί να έχει διάφορους consumers. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουν διάφορα contracts με τα οποία θα θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι
Έχουμε για παράδειγμα κάποιον user, το οποίο μας το δίνει ο συγκεκριμένος producer. Η όλη λογική λοιπόν είναι ότι εμείς θέλουμε ιδανικά να πάμε στον producer εδώ πέρα να φτιάξουμε με ένα DSL, να φτιάξουμε το contract, δηλαδή ότι όταν θα πάρεις ένα συγκεκριμένο request, θα γυρίσεις πίσω ένα συγκεκριμένο response, το οποίο request έτσι μπορεί να περιλαμβάνει και headers, μπορεί να περιλαμβάνει query parameters, όλα αυτά τα πράγματα, και θα μας γυρίσει ένα συγκεκριμένο response. Και ιδανικά θέλουμε σε αυτή την περίπτωση αυτό το contract, αυτό το DSL το οποίο γράψαμε, να μας κάνει το generate test από τη μεριά του producer. Άρα λοιπόν να τρέξει τα auto-generated αυτά test στη μεριά του producer, και αφού τα τρέξει και είναι όλα pass, να ανεβάσει αυτά τα contracts σε ένα repository, τα οποία αργότερα contracts θα έρθει ο εκάστοτε consumer, θα τα τσιμπήσει και θα τρέξει, θα έχει δικά του test, τα οποία θα τα τρέξει against αυτόν εδώ τον contract. Αυτόν εδώ τον contract τα οποία έχει δώσει ο producer. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εμείς καταφέραμε με αυτή την τεχνική να μην χρειαστεί να κάνουμε deploy και τα δύο services, και να μπορέσουμε να δούμε ότι το integration, τουλάχιστον σε επίπεδο contract μεταξύ των δύο services, δεν έχει κάνει break. Πάμε να δούμε πώς έχει υλοποιηθεί εδώ πέρα και τι είναι αυτό που συζητάμε. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα ένα Maven project, παρεπιπτόντως. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το plugin που είναι το Spring Cloud Contract, Maven plugin. Πρακτικά εμείς του λέμε ότι θα έχεις μία base contract test, μία base class. Και εδώ πέρα, εντάξει, του λέμε σε ποιο package θα βρίσκονται τα test. Αν μπούμε εδώ στη μεριά του producer, θα δείτε ότι κάτω από τα resources υπάρχει ένας φάκελος που λέγεται contracts email, και είναι ένα groovy script, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα DSL αυτό όλο. Άρα αυτό που έχουμε φτιάξει είναι ότι του λέμε, εδώ βάζουμε ένα description, ότι should return OK when calling welcome email API, και έχουμε το request που του λέμε ότι όταν πάρεις μία μέθοδο η οποία θα είναι post, σε αυτό εδώ το URL, με αυτό εδώ το body και αυτούς τους headers, application JSON, θα μου γυρίσει πίσω ένα response που θα έχει status 200. Εδώ το συγκεκριμένο δεν γυρνάει και body πίσω, αλλά θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να βάλουμε και το body. Άρα λοιπόν εμείς φτιάχνουμε τέτοιου είδους contracts, τα οποία στην πραγματικότητα είναι, όπως είπαμε, ένα domain specific language. Εάν δούμε τώρα εδώ πέρα στα test, κάτω από το contract, συγγνώμη, εδώ, θα δείτε ότι υπάρχει αυτό το base contract, το οποίο είναι και abstract κιόλας, έτσι, το οποίο δεν έχει κάποιο test μέσα. Ουσιαστικά έχει απλά ένα initialization, όπου εμείς ξεκινάμε ένα mock περιβάλλον, ουσιαστικά ξεκινάμε, κάνουμε setup και ξεκινάμε μόνο τον συγκεκριμένο controller που θα πάρει το request, και το συγκεκριμένο service, μιας και έχουμε βάλει αυτή την config class, είναι και mock εδώ πέρα. Γιατί το μόνο πράγμα που μας νοιάζει είναι να καλεστεί ο controller σε αυτό εδώ και να μας γυρίσει πίσω το απαραίτητο request. Φυσικά θα μπορούσαμε, ακόμα και αν θέλουμε, να σηκώσουμε όλο το application, έτσι, εδώ πέρα στην base test, και να καλούσαμε κανονικά τον controller και να πάει μέχρι end-to-end. Απλά για λόγους περισσότερο και για ταχύτητα, αλλά και γιατί δεν κερδίζουμε απαραίτητα και κάτι διαφορετικό, έχουμε περιορίσει το context του περιβάλλοντος το οποίο θα τρέξει να είναι μόνο, ας πούμε, ο controller. Εδώ θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο test άλλο, αλλά την ώρα που εγώ θα πάω να κάνω Maven test, που θα πάω να τρέξω, κάτω από το target
εδώ πέρα, έρχεται, λοιπόν, συγγνώμη, όχι εδώ, αυτό είναι. Εδώ θα δείτε ότι φτιάχνετε ένα email test class, το οποίο είναι το email test class, ακριβώς επειδή λοιπόν το έχουμε πει εδώ πέρα, τελεία email. Αυτό εδώ λοιπόν έχει παραχθεί, έχει γίνει το generate από μόνο του. Δεν έχει γράψει κανένας τίποτα. Και έχει τρέξει κιόλας. Θα δείτε ότι κάνει extend αυτή την base contact test. Οπότε λοιπόν έχει τρέξει against αυτόν του provider. Με το που τρέχει λοιπόν και όλα είναι OK, μας φτιάχνει, αυτό εδώ είναι το που βλέπαμε πριν, το DSL, το συγκεκριμένο, έρχεται εδώ πέρα, φτιάχνει ένα folder stubs και φτιάχνει εδώ ένα JSON αρχείο, το οποίο είναι κάτι τέτοιο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Λουλουδάκι. Mox. Ναι, πιανού. Wiremock. Wiremock, ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν έχει κάνει generate ένα mapping του Wiremock. Άρα εμείς το μόνο πράγμα που κάναμε ήταν ότι εδώ μέσα φτιάξαμε αυτό εδώ το contract και πολύ απλά μετά, έχοντας και το base contract test, το οποίο ξεκινάει το περιβάλλον, εμείς ξεκινώντας λοιπόν και τρέχοντας ένα Maven test, ήρθε, έφτιαξε, έκανε το generate αυτό το test, έτρεξε, πέρασε, μας έφτιαξε αυτό εδώ το WireMock. Άρα αυτό εδώ το mapping του WireMock. Άρα λοιπόν εμείς, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, είναι αφού το έχουμε τρέξει και έχουν περάσει αυτά, να μπορέσουμε να τα κάνουμε package και να μπορέσουμε λοιπόν να τα ανεβάσουμε πάνω σε κάποιο repository και να κάνουμε trigger πλέον τον consumer ή τους consumer, αυτό είναι αναλόγως πόσους έχουμε, ότι τώρα τρέξτε ένα συγκεκριμένο stage στο οποίο θα τρέξετε κάποια test against αυτών των συγκεκριμένων mappings τα οποία σας έχω δώσει εγώ σαν producer. Άρα ξέρετε ότι τα mappings και τα mocks που έχετε πλέον είναι valid. Εδώ λοιπόν, επειδή χρησιμοποιούμε και GitLab CI, ουσιαστικά με το που φτιάξουμε εδώ πάμε, με το που τρέξουν τα test, που είναι σε αυτό εδώ το κομμάτι των contract test, μετά φτιάχνουμε ένα contract artifact, όπως λέμε, το οποίο, εντάξει, εδώ επειδή το έχουμε κρύψει κάτω από κάποια generic templates που έχουμε, στην πραγματικότητα έχουμε ένα docker file, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το WireMock, και απλά το έχουμε κάνει copy μέσα τα συγκεκριμένα mappings τα οποία μας έφτιαξαν αφού τρέξαμε τα contract tests. Okay. Και μετά ξεκινάμε το WireMock κανονικά. Άρα λοιπόν εμείς ερχόμαστε εδώ, φτιάχνουμε αυτό το Docker image με τα συγκεκριμένα mappings τα οποία έχουμε πει και αυτά εδώ πέρα ανεβαίνουν στο Docker Registry που υπάρχει μέσα στο περιβάλλον μας, μέσα στην εταιρεία μας. Και από εκεί πέρα κάνουμε trigger ένα συγκεκριμένο stage από τη μεριά του consumer πλέον service να πάει να τρέξει τα αντίστοιχα contract test. Τώρα, τι γίνεται από τη μεριά του producer? Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι και λίγο πιο απλά. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα κάποια contract test, τα οποία λοιπόν εδώ έχουμε πει και έχουμε πάει και πιο low level. Ουσιαστικά έχουμε πάει στο service το οποίο κάνει το actual call. Απλά εδώ πέρα λοιπόν έχουμε φτιάξει το συγκεκριμένο test και το call το οποίο θα γίνει θα έχουν σηκωθεί mocks τα οποία ουσιαστικά είναι τα mappings που μας έδωσε πιο πριν ο producer. Άρα λοιπόν στο pipeline του εδώ πέρα μπορεί κάποιος να δει ότι
Εάν δείτε τα services που βλέπετε εδώ πέρα, ουσιαστικά είναι Docker images τα οποία γίνονται linked με το Docker image που τρέχει το συγκεκριμένο stage. Άρα λοιπόν, αυτά εδώ τα CRM stubs είναι αυτά που ανέβασε πιο πριν το pipeline του producer service. Οπότε εμείς έχουμε αυτά εδώ τα mappings τρέχουν και από εδώ και πέρα τρέχω εγώ τα δικά μου τεστ. Το συγκεκριμένο κιόλας το έχουμε φτιάξει και με τέτοιο τρόπο ώστε όταν γυρίσουμε πίσω εδώ στον producer, η λογική του πια είναι ότι εγώ κάνω μια αλλαγή μέσα στον producer, πουσάρω την αλλαγή, τρέχουν τα unit test, έτσι, θα τρέξουν οποιοδήποτε άλλα test υπάρχουν, τέλος πάντων component test, εδώ πέρα είναι όλα μαζί, θα τρέξουν τα contract test, θα φτιάξουν το artifact, θα τριγκάρουν το downstream job του consumer, το οποίο εκείνη την ώρα το pipeline μου θα παγώσει κιόλας περιμένοντας τον consumer το αντίστοιχο stage του να τελειώσει και μόλις έχω success πλέον, μετά μπορώ να πάω και να κάνω deploy. Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω σπάσει κάτι στο contract και στην επικοινωνία και στο integration με κάποιον άλλον, δεν θα κάνω deploy. Θα το πάρω πίσω και πολύ απλά θα πρέπει να πάω να το φτιάξω. Άρα λοιπόν όλοι ειδοποιούνται και γρήγορα ότι με μια αλλαγή η οποία έχει γίνει, δεν χρειάζεται να, μάλλον μπορεί να το σπάσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και έτσι όπως το έχουμε φτιάξει δεν γίνεται και deploy, άρα θεωρητικά δεν έχουμε κάνει break κάτι, οπότε αυτός που το έσπασε θα πρέπει να πάει πίσω και να το φτιάξει. Αυτό εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περίπτωση που ένα μάλλον από τα πλεονεκτήματα που δίνεται στον κόσμο ας πούμε των microservices είναι ότι έχω διαφορετικές ομάδες οι οποίες ασχολούνται με διαφορετικά services. Όταν όμως χρειάζεται να γίνει αυτή η επικοινωνία μεταξύ των services τα οποία μπορεί να ανοίγουν σε διαφορετικές ομάδες και στο συγκεκριμένο account στο οποίο συζητάμε έχω ομάδες οι οποίες είναι core και από πάνω έχουμε verticals που μιλάνε με αυτά τα core services, αυτή λοιπόν η επικοινωνία και μπαίνοντας λοιπόν ανθρώπινους παράγοντες καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ error prone. Άρα λοιπόν εμείς εδώ με έναν automated τρόπο και με έναν σχετικά γρήγορο τρόπο, άρα χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε deployments και να γράψουμε αργά end-to-end test ή κάποια service integration test, έχουμε δώσει και έχουμε δώσει ένα πρώτο feedback ότι η αλλαγή που έκανα παίζει ή όχι τέλος πάντων στο integration των services μεταξύ τους. Ειδικά για το συγκεκριμένο υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί πολλές φορές κάναν ας πούμε αλλαγές σε ένα core service το οποίο εξυπηρετούσε πολλά από πάνω verticals για τις ανάγκες του ενός vertical αλλά δεν μπαίναν υπόψη τους ότι κάποιο άλλο vertical κάποιες άλλες ομάδες έτσι κάτι έχουν σπάσει. Οπότε για να μην πάμε προφανώς σε επίπεδο διαδικασιών και σε όλα αυτά, υπάρχει η συγκεκριμένη τεχνική, η οποία με έναν αυτόματο τρόπο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε λοιπόν να βεβαιώνουμε το αν έχουμε κάνει break κάτι ή όχι. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι το συγκεκριμένο και όλο στο Spring Cloud Contract, θα το δείτε πολλές φορές, αν κάποιος διαβάσει και το documentation, ότι φτιάχνει και ένα jar. Μπορεί να φτιάξει λοιπόν και ένα jar, το οποίο αυτό jar να πας από τη μεριά του producer και να σας κάνει να το ανεβάσεις στον Nexus και να πας ας πούμε να το κατεβάσεις και με το που κατεβάσεις να το κάνεις expand, τέλος πάντων, και αυτά τα mappings να μπουν σε ένα WireMox server και να παίξουν. Αυτό όμως θα περιόριζε τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα μόνο σε services
τα οποία είναι Spring Boot Services. Εδώ και με τη λογική αυτή μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε ότι αν ο consumer μας είναι ένα web application γραμμένο σε React, όπως έχουμε στο συγκεκριμένο πελάτη, ή αν είναι mobile applications γραμμένα σε iOS, μάλλον iOS application γραμμένα σε Swift ή σε Android application Kotlin, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, δεν μας ενδιαφέρει σε τι ακριβώς έχει γραφτεί, γιατί πολύ απλά το μόνο πράγμα το οποίο έχουμε εμείς είναι ένα Docker image του WireMock με συγκεκριμένα mappings μέσα. Άρα πλέον η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω δικτύου και φυσικά μπορούμε λοιπόν πλέον να δούμε και το integration όχι μόνο backend services, αλλά μπορούμε να δούμε και το integration και services που είναι front-end ή mobile applications, έτσι, με αυτά τα back-end services. Επίσης, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν το έψαξα περισσότερο γιατί δεν μου χρειάστηκε, υπάρχει η δυνατότητα πλέον να υποστηρίζονται και non-JVM εφαρμογές, όπως είναι πολλές φορές back-end services γραμμένα σε Node.js. Άρα λοιπόν, αν ενδιαφέρεται κάποιος, μπορεί να βρει στην συγκεκριμένη στην βιβλιογραφία. Τελειώνοντας και μετά πάμε να κάνουμε κουβέντα, απλά να σας δείξω λίγο το pipeline περίπου πώς είναι. Ελπίζω τώρα να φαίνονται πράγματα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε ότι έγινε ένα merge στο master. Τρέξαμε εδώ τα contract test και τα unit test. Κάναμε deploy το artifact που λέγαμε, το docker image δηλαδή του WireMock με τα generated mappings που έχουμε. Εδώ πέρα έγινε trigger. Το consumer, πήραμε ένα successful και με το που πήραμε successful ξεκινήσαμε από εδώ και πέρα να κάνουμε build και όλα τα υπόλοιπα και να κάνουμε deploy. Άρα λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει και πώς γίνεται integrate και στο CI, μπορεί να το δει ότι γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο. Το τελευταίο είναι ότι όσον αφορά σε επίπεδο process και διαδικασίες, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να δουλέψουν. Είναι είτε το consumer driven, είτε το producer driven. Δηλαδή, στο consumer driven μπορούμε να πούμε ότι εγώ που είμαι ο consumer, μπαίνω μέσα στο code base του producer και γράφω το contract, αυτό δηλαδή το groovy script που βλέπαμε. Άρα με έναν τρόπο κάνω dictate ότι αυτό τέλος πάντων θα είναι το contract το οποίο έχουμε συμφωνήσει και μπαίνω εγώ μέσα και το γράφω, οπότε περιμένω εσύ ότι θα μου γυρίσεις πλέον τα αντίστοιχα πίσω stubs και φυσικά όχι μόνο stubs αλλά και το αντίστοιχο functionality, μιας και όπως είπαμε για να μας γυρίσει τα stubs θα πρέπει ήδη τα τεστ αυτά να έχουν τρέξει και να έχουν περάσει από τη μεριά του producer. Το άλλο κομμάτι είναι producer driven, το οποίο σημαίνει ότι εγώ ως producer είμαι υπεύθυνος για να, αφού έχουμε συμφωνήσει το contract, να γράψω το συγκεκριμένο DSL, να τρέξουν τα τεστ, να παράξω τα stubs και να σου ανεβάσω πάνω το artifact, είτε αυτό είναι jar, είτε είναι docker image όπως στη δικιά μας περίπτωση, και από εκεί πέρα εσύ να το χρησιμοποιήσεις για να μπορέσεις, ας πούμε, να γράψεις τα δικά σου τεστ, τα οποία θα βεβαιώνουν ότι το integration των services παίζει. Και τα δύο approaches είναι OK. Είναι up to κάθε οργανισμού να αποφασίσει με ποιο, ας πούμε, θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο και είναι κατάλληλο. Αυτά σε γενικές γραμμές, αλλά πιο πολύ να το δούμε σε hands-on, δηλαδή πράγματα που ήδη έχουν φτιαχτεί και να μην πάμε σε θεωρητικές παρουσιάσεις.
ερωτήσεις, απορίες, σχόλια. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Να'με. Καλησπέρα. Yeah. Καταρχήν, πολύ χρήσιμο αυτό, Κώστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, όντως. Θα μας ενδιαφέρει και εμάς, ίσως, στη GFK να το δούμε. Η ερώτηση είναι εξής. Παρεμπιπτόντως, στη GFK νομίζω ότι είχε ξεκινήσει ο Ρολάνδος κάτι με το ΠΑΚ. Ναι. Κάτι είχαμε δει. Αλλά η λογική είναι ίδια. Ίσως το ΠΑΚ είναι πιο ευέλικτο, γιατί στη GFK έχετε πιο... πώς θα το πω, δηλαδή άλλοι έχουν services σε Spring Boot, άλλοι σε Node.js, κάποιοι σωστά. Μπορεί να έχουν Python, οπότε μπορεί να είναι λίγο πιο ευέλικτο στη δικιά σας περίπτωση. Εγώ βρήκα πολύ χρήσιμο το κομμάτι το ότι παράγει αυτόματα τα stubs, τα mock responses για το wire mock. Λοιπόν, η ερώτηση είναι εξής. Έχω ένα case, ας πούμε, που στο API μου ένα πεδίο στο request body είναι optional. Mm-hmm. Ξαφνικά από τη μεριά του producer αλλάζει σε required. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι consumers θα πρέπει κάπως να προσαρμοστούν ή να ειδοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πρώτα να γράψουμε το test από πλευρά του producer που παράγει ένα error response με κάποιο status code συγκεκριμένο στην περίπτωση που δεν έχει γίνει provide το required πεδίο και ταυτόχρονα να γίνει notify οι consumers για να τρέξουν τα δικά τους τεστ, τα οποία θεωρούμε ότι και εκεί έχουν γραφτεί κάποια τεστ, τα οποία το τεστάρουν το συγκεκριμένο case. Ναι. Το σκέφτομαι τώρα, ναι. Λογικά, ας πούμε, έχεις γράψει ένα contract, έχεις φτιάξει το contract σου και ουσιαστικά έχεις βάλει μέσα το συγκεκριμένο πεδίο, το οποίο λες ότι είναι optional, αλλά πλέον εγώ το κάνω όχι optional, αλλά πλέον mandatory. Ναι. Ναι, θα πρέπει να φροντίσει, ας πούμε, σε εκείνη την περίπτωση να φτιαχτεί και τεστ, το οποίο, να φτιαχτεί ένα contact το οποίο θα λείπει το συγκεκριμένο πεδίο. Από τη μεριά του... Του producer. Του producer, σωστά. Ναι. Mm. Και η άλλη ερώτηση, η δεύτερη ερώτηση μάλλον, έχει να κάνει με το ότι, ας πούμε, γίνεται κάποιο παράλληλο development και στον producer και είναι dependent ο ένας στο άλλο, γιατί είναι το ίδιο feature, ας πούμε, αλλά πρέπει να γίνει κάποια δουλειά και στα δύο services. Ακριβώς. Πώς έχετε λύσει το πρόβλημα ότι το CI pipeline του producer πρέπει να κάνει notify το αντίστοιχο CI pipeline στο αντίστοιχο branch του consumer? Ή και το ανάποδο, ανάλογα με το ποια προσέγγιση ακολουθείς. Ναι. Λοιπόν, εάν εσύ κάνεις παράλληλο development, θα πρέπει, πώς το λένε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα με το Spring Cloud να κάνεις δουλειά η οποία είναι offline. Σου τη δίνει αυτή τη δυνατότητα να το δουλέψεις. Δηλαδή, μπορείς να έχεις το service, ας πούμε, του producer, αν είσαι ο consumer, έτσι, και να φτιάξεις αυτά τα mappings και μέσα από το contract και μετά να τα πάρεις, να τα χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, για να φτιάξεις τα αντίστοιχα δικά σου test. Σου δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να κάνεις μια δουλειά offline πάνω σε αυτό. Η δικιά σου ερώτηση όμως έχει να κάνει με το CI και το CI δουλεύει πολύ στο κομμάτι του ότι θέλει να σου δείξει και λίγο το state που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εάν εσύ πας να κάνεις deploy σαν producer, μάλλον αν μερτζάρεις και πας να κάνεις deploy και ο consumer δεν έχει τελειώσει ακόμα, στο περιβάλλον τελικά που θα καταλήξει το service, ας πούμε ότι δεν είχαμε τα contract test, έτσι, και όλο αυτό, θα το έχεις κάνει break. Δεν θα έπαιζε. Άρα, λοιπόν, θα το ήξερες, ας πούμε, αυτό. Απ' την άλλη μεριά,
πιθανόν εδώ να χρειάζεται πιο πολύ ένας, που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται, ένας συγχρονισμός στο πώς, ας πούμε, θα, θα γίνουν, ας πούμε, ναι, αυτά τα merges. Από και πέρα μπορώ να σκεφτώ διάφορα workarounds του τύπου ότι, ξέρεις, μεταβλητές που μπορείς να τα κάνεις skip για συγκεκριμένους λόγους, ας πούμε, αλλά... Μάλιστα. Okay. Εντάξει, μην πάμε κατευθείαν στα skip. Ναι, έχει να κάνει περισσότερο με το συγχρονισμό για να ξέρεις ότι ουσιαστικά το state στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το environment κάθε φορά είναι ένα state το οποίο είναι λειτουργικό. Γιατί αν, ας πούμε, συμμερτζάρεις μια αλλαγή που είναι breaking αλλαγή, τότε έχεις θεωρητικά ένα environment το οποίο δεν είναι λειτουργικό εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, και κατάλαβες, και potential, αν πας, ας πούμε, και σε λογικές continuous deployment, λες ότι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στο Aziz δεν μπορώ να το κάνω release στο production. Ναι. Okay. Άρα λες, Κώστα, ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε γενικά το κόστος του deployment, γιατί δεν μπαίνεις ποτέ στη διαδικασία να κάνεις deploy ένα environment το οποίο είναι breaking, έτσι. Είναι... Ναι. Που δεν... Ναι, και όχι μόνο αυτό. Εδώ πέρα, ας πούμε, πιο πολύ περίμενα να μου κάνει την ερώτηση, ας πούμε, ο Λουλουδάκης. Στη Λόρο, στην Κάμελοτ, είχαμε... Ακριβώς, λοιπόν, επειδή δεν είχαμε προλάβει να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, είχαμε φτιάξει διάφορα integration test, τα οποία τώρα ο Γιώργος τα ξέρει και τα υπόλοιπη παιδιά, που ήταν, ας πούμε, κάναμε deploy όλη την πλατφόρμα, η οποία μπορεί να έχει 20-25 services, και τρέχαμε, ας πούμε, test πάνω σε αυτά. Τα περιβάλλοντα, βέβαια, ήταν γενικά, υπήρχε ένα πρόβλημα με την ευστάθεια των περιβαλλόντων. Δεν σημαίνει ότι αν είχαμε τα contract test δεν θα είχαμε εκείνα τα integration test, αλλά θα είχαμε λιγότερα. Γιατί πολλά από τα test που αναγκαστήκαμε να γράψουμε τότε ήταν για να βεβαιώσουμε ότι το integration των services μεταξύ διαφορετικών ομάδων που κινούνταν πιθανόν και σε διαφορετικούς ρυθμούς και με διαφορετικά backlogs και με διαφορετικά, ας πούμε, διαφορετικό velocity, ότι τέλος πάντων δεν έσπαγε. Άρα, λοιπόν, αναγκαστήκαμε τότε, ακριβώς επειδή δεν είχαμε το χρόνο να προλάβουμε λίγο να φτιάξουμε όλη αυτή την δομή, να φτιάχνουμε τεστ τα οποία τεστάρανε σε ένα περιβάλλον και που μετά, τέλος πάντων, αργότερα το βρήκαμε μπροστά μας, γιατί ήταν τεστ τα οποία θέλανε ένα μεγάλο κόστος για συντήρηση, ας πούμε. Και κυρίως θέλανε κόστος συντήρησης λόγω της αστάθειας που είχε το συγκεκριμένο περιβάλλον. Άρα, πιθανόν, αν είχαμε υιοθετήσει μια τέτοια λογική, πιθανόν κάποια από αυτά να τα είχαμε κιόλας βγάλει και να είχαμε κρατήσει μια πιο μικρή suite, άρα να είχαμε και πιο stable test και πολύ πιο... όλοι πιο valid, ας πούμε, τα results. Κώστα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι μόνο στα integration θα κερδίζαμε. Δηλαδή, αν είχαμε ένα service που κάνει integrate, όπως ήταν το iPlay, αν θυμάσαι, με 10 services, και αλλάξε ένα API εκεί, ναι, θα έπρεπε να πάμε να αλλάξουμε τα mocks ίσως σε 10 services. Ακριβώς. Και από τη μία είναι ότι αυτό που λες δίνεις μια πάσα ότι πιθανόν, ας πούμε, ακόμα και αυτά τα mocks θα μπορούσε κάποιος να τα χρησιμοποιήσει ακόμα και για το να γράψει τα component test. Θεωρητικά, λοιπόν, αν άλλαζε κάτι, η όλη λογική του συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι αν αλλάξει κάτι πρέπει με έναν αυτόματο τρόπο να σε ειδοποιήσω ότι έχει αλλάξει και έχει κάνει break. Γιατί εσύ μπορεί να χρησιμοποιείς τα ίδια mocks που έχεις και στο συγκεκριμένο service, το οποίο, αυτό που είπε ο Γιώργος, ήταν ένα facade service που επικοινωνούσε από κάτω με κάμια δεκαριά άλλα. Οπότε, εσύ σαν component, σαν functional test που τα έχεις, τα παίζανε. Γιατί δεν θα έχεις κάνει καμία αλλαγή. Το θέμα όμως είναι ότι
ότι ο άλλος σου έχει κάνει αλλαγή στο service, οπότε όταν θα πάνε να γίνουν actually deployed αυτά, δεν θα παίξουν. Οπότε αυτό είναι. Άρα εμείς λοιπόν αναγκαστήκαμε, επειδή δεν είχαμε τότε τον προλάβει το να βάλουμε όλο μας, να βρούμε το χρόνο για να τα κάνουμε, αναγκαστήκαμε λοιπόν με κάποιο τρόπο να φτιάχνουμε κάποια περιβάλλοντα που θα τα κάνουμε deploy αυτά, για να φτιάχνουμε σενάρια ώστε να βλέπουμε ότι πράγματι δουλεύει. Το οποίο και πιο αργό είναι και πιο error prone ήταν και τέλος πάντων δεν μας έδινε το τόσο γρήγορο feedback όπως ας πούμε μπορεί να γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να κάνω και μία ερώτηση που μάλλον δεν το κατάλαβα καλά. Τα τεστ αυτά τα κάνουμε trigger από τον producer, δηλαδή όταν τρέξει το pipeline του consumer. Όταν τρέξει το pipeline του consumer, θα τρέξει τα τεστ, αλλά θα πάρει το latest artifact που έχει ανεβεί πάνω. Το οποίο αν ο producer δεν σου έχει αλλάξει κάτι, πολύ απλά δεν θα... δεν θα έχεις αλλαγή στα mocks. Δηλαδή και ο, και ο consumer και ο producer τρέχουν. Δηλαδή και ο consumer όταν λοιπόν θα κάνει αλλαγή θα τρέχει συνέχεια. Και θα τρέχουν αυτά. Αλλά θα τρέχουν against το ίδιο artifact. Αν ο producer έρθει και κάνει μια αλλαγή, ο producer λοιπόν θα έρθει θα δημιουργήσει ένα καινούριο artifact, ένα καινούριο docker image δηλαδή, θα το κάνει upload και πριν κάνει deploy θα πει και στον consumer τρέξε λίγο τα δικά σου contract test να βεβαιωθώ ότι δεν έσπασα τίποτα και αν πάρω ένα success συνεχίζω με το deployment. Σου είναι clear τώρα? Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή στην περίπτωση ας πούμε του iPlay που λες που ήταν το facade από κάτω μιλούσε με το wallet, με το DBG, με όλα αυτά. Ουσιαστικά, δηλαδή αν έκανες μια αλλαγή στο wallet, θα πήγαινε και θα τρίγκαρε ένα συγκεκριμένο stage, θα ανέβαζε αυτά τα mappings πάνω, θα τρίγκαρε ένα συγκεκριμένο stage μόνο για να τρέξει στο iPlay, θα έλεγε ότι όλα ok ρε παιδί μου και μετά θα πήγαινε ας πούμε στο wallet και θα το έκανε deploy. Αν όμως μετά δεν είχαν γίνει αλλαγές σε κανένα, η μόνη αλλαγή που είχε γίνει ήταν στο iPlay, πολύ απλά θα τρέχανε τα ίδια contract test, αλλά θα τρέχανε against των τελευταίων, των ήδη υπαρχόντων έτσι, mappings που θα υπήρχαν πάνω. Δηλαδή κάθε φορά το έχουμε βάλει εδώ πέρα να τραβάει το latest docker image με τα stubs. Αυτό διασφαλίζει να υποθέσω ότι δεν σπάνε σε καμία περίπτωση τα υπάρχοντα τεστ του consumer, έτσι. Και βέβαια οτιδήποτε άλλο, ας πούμε... Ναι, διασφαλίζω ότι δεν σπάει το contract, έτσι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αν βάλουμε αυτά τα τεστ μετά τελείωσε, δεν χρειάζεται να έχουμε και κάποια end-to-end τεστ. Αλλά σε επίπεδο contract, δηλαδή ότι εγώ πήγα και... ξύλωσα μια μεταβλητή από το response body που ο άλλος την περιμένει να υπάρχει. Έτσι. Ή άλλαξα το URL τελείως και του βάλα κάτι καινούριο. Αυτό λοιπόν το αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τέτοιες αλλαγές είναι συχνές και γίνονται. Στην πράξη χρειάζεσαι μόνο να προσθέσεις καινούρια τεστ και δεν χάνεις καθόλου... Ναι, απλά τα τεστ, ας πούμε τα τεστ, αν δει κάποιος, ας πούμε εδώ πέρα, ήταν και στη μεριά, ας πούμε, του producer, σηκώσαμε μόνο εδώ πέρα τον controller, με μοκαρισμένο το υπόλοιπο service, άρα δεν χρειάζεται να το σηκώσουμε όλο και είναι πάρα πολύ γρήγορο να τρέξει και από τη μεριά τώρα του producer, που ήταν, ας πούμε, εδώ πέρα, έχουμε σηκώσει, μόνο σαν bin, έτσι, μιας και μιλάμε για Spring και Spring Cloud, μόνο το συγκεκριμένο service που actually εδώ πέρα αν μπει κάποιος, εδώ πάει και κάνει το συγκεκριμένο call. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να σηκώσουμε όλο το application, άρα αυτά εδώ είναι και τεστ τα οποία τρέχουν και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως ας πούμε
functional component που χρειάζεται να σηκωθεί όλο το application. Και όπως είπαμε εδώ, φυσικά μπορούμε, αυτό εδώ θα μπορούσε να, το άλλο θα μπορούσε, ο consumer, έτσι, θα μπορούσε να ήταν stubs, τα οποία τα δίνεις και τρέχεις, είναι ένα service, ένα backend service που μιλάει με ένα frontend. Ξεκινάς το frontend και έχεις βάλει αυτά εδώ τα stubs, οπότε πας στις σελίδες και ξέρεις ότι τα mappings που έχεις, ας πούμε, πάρει, είναι τα... είναι αυτά τα οποία είναι expected. Άρα λοιπόν έχεις και μια μεγαλύτερη σιγουρία, γιατί θα το έχεις παρατηρήσει πολύ ότι ακόμα και στην ίδια ομάδα να είμαστε, πολλές φορές αν έχουμε front-end και back-end development, πολλές φορές, ας πούμε, άλλα περιμένει ο ένας, άλλα του δίνει ο άλλος και τέλος πάντων καθυστερεί λίγο η όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν εδώ θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να πάει κάποιος να φτιάξει αυτό το Groovy script, να του παράξει τα αντίστοιχα mappings που θα έχει και να τα δίνει κάθε φορά, ας πούμε, και να παίζει ο άλλος. Νομίζω κάνει μεγάλο apply αυτό στη δική μας ομάδα, τουλάχιστον στο GFK. Έχουμε ένα UI και τρία, ένα backend for frontend και δύο backend services, οπότε νομίζω ότι ναι, έχει πολύ νόημα. Ακόμα και σε πιο απλές αρχιτεκτονικές θα μπορούσε να δουλέψει αυτό. Δε. Απλά σε αρχιτεκτονικές που είναι microservices, επειδή πολλές φορές μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, τα services, δεν ξέρω πόσα μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ τώρα άμα θέλω να μετρήσω, ας πούμε, λίγο εκεί πέρα στην Node Checker τα services, είναι πάνω από 60-70. Πολλά από αυτά είναι το ένα έχει dependency με το άλλο, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα σε ένα flow, ας πούμε, να κάνεις μια μικρή τέτοια αλλαγή και να μην το, άμα βάλεις και τον ανθρώπινο παράγοντα, ότι όπ, ναι, ρε, σε κάτι άλλαξα εδώ, το έβγαλα αυτό το πεδίο ή έβαλα ένα άλλο και το έχω κάνει υποχρεωτικό, ας πούμε, και δεν σε ειδοποίησα, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να γίνουν έτσι, να δημιουργηθούν έτσι bugs, καθαρά μόνο και μόνο επειδή, ας πούμε, δεν υπήρξε απαραίτητη επικοινωνία. Οπότε εδώ προσπαθούμε με έναν αυτόματο τρόπο να κάνουμε eliminate να κάνουμε reduce το λάθος που μπορεί να προκύψει από τον ανθρώπινο παράγοντα, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.